Καλησπέρα κύριε Καλησπέρα, Κουμπούρη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, και εσείς επειδή ασχολείστε με τους συνταξιούχους πάρα πολύ, θα ήθελα λίγο να το επικεντρώσουμε και εκεί. Κύριε Ξενάκη, ήθελα να πω το εξής. Η ακρίβεια είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που εξαφανίζει τους μισθούς στα μεροκάματα κτλ. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, τα λαϊκά στρώματα να ανταποκριθούν. Είναι ένας μηχανισμός του συστήματος που γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου. Μιλάμε για την ακρίβεια. Ένα το κράτημα. Απ' την άλλη μεριά, 13 χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί λέμε για τα 450 και καλά το είπατε, είναι και παρακάτω ορισμένες συντάξεις και για 500 ευρώ και ο μέσος όρος των συντάξεων είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν για την ακρίβεια και για αυτά. Εδώ 13 χρόνια τώρα έχουν σφαγιαστεί οι μισθοί, τα μεροκάματα. Δηλαδή οι συντάξεις. Δώρα δεν παίρνουμε, δώρα πληρώσαμε. Δηλαδή όλη η παραγωγή, η πραγματική παραγωγή του πλούτου, η δυνατότητά τους, αυτοί δηλαδή που παράγουν τον πλούτο και που με την δουλειά τους δίνουν αξία στα προϊόντα που πουλιώνται, η αγοραστική τους δύναμη μειώνεται. Γιατί οι τιμές αυξάνουν? Γιατί είναι ένας μηχανισμός που πραγματικά γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου. Και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια όλα τα κόμματα που συζητάνε τώρα για αυτή την υπόθεση έχουν συμβάλει σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, την τραγική, που έχουν τσακιστεί τα μεροκάματα, τα ωράρια εργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά, κυριολεκτικά δηλαδή, ο παραγωγός του πλούτου σήμερα είναι στο έλεος των πολυεθνικών, των μεγάλων συμφερόντων, είναι στο έλεος της ακρίβειας και όλων εκείνων που αναφέρθηκαν για προηγούμενα. Οι προτάσεις αυτές που ακούγονται. Κοιτάξτε να σας πω. Ένα ζήτημα σημαντικό που δεν ακούστηκε να δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα. Εντάξει και ο ΦΠΑ βεβαίως, να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, να φορολογηθούν οι πολυεθνικές, να φορολογηθούν οι εφοπλιστές. Τα δώρα θα δοθούν στους συνταξιούχους. Δεν μπορούμε να ψωνίσουμε γιατί δεν έχουμε δώρο, το οποίο το πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Θα δοθεί η 13η και η 14η σύνταξη, γιατί κακώς λέμε καμιά φορά δώρα. Είναι πληρωμένα από εμάς. Θα δοθούν αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς και στα μεροκάματα. Το ΚΟΚΟΕ προτείνει να δοθούν οι 13η και η 14η. Δεν σας άκουσα καλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα προτείνει να δοθεί η 13η και η 14η. Βεβαίως, είναι από τα αιτήματα εκείνα τα οποία εσείς πληρώνετε τώρα. Πληρώνετε για δώρο. Γίνονται κρατήσεις εσείς που εργάζεστε. Και δώρο δεν θα πάρετε ποτέ. Γιατί να μην αποδοθεί? Πού πηγαίνει το δώρο? Επειδή ασχολείστε χρόνια με τους συνταξιούχους και όχι μόνο, λέω το εξής. Έχετε εκτιμήσει, έχετε κάνει μία μελέτη εσείς ή κάποιοι άλλοι φορείς, πώς είναι κάτω από τα 600 ευρώ σήμερα στην Ελλάδα? Κοιτάξτε να σας πω, ο μέσος όρος των συντάξεων. Όχι ο μέσος όρος. Θα σας πω, ναι. Θα σας πω. Οι συντάξεις που είναι για να διαμορφώσουν το μέσο όρο 650-700 ευρώ, έχουμε και συντάξεις που είναι 350 και 400 ευρώ. Και αν σας έλεγα εδώ που θέλουμε μέρες να συζητάμε για το πώς το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα και οι περικοπές έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, οι συντάξεις κυρίας πέφτουν και κάτω από αυτό που λέμε εθνική σύνταξη. Είναι πάρα κάτω. Και είναι πολλοί συνταξιούχοι που παίρνουν, δεν είχαν τα ένσημά τους και τα λοιπά, δεν παίρνουν τίποτα, ουσιαστικά παίρνουν αυτό αυτό το επίδομα και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι πολύ παρακάτω. Και αυτοί που ήταν στα βαριά και τα ανθυγιεινά, που δούλεψαν τα περισσότερα χρόνια, 40 χρόνια και τα λοιπά, έχουν δεχτεί τις μεγαλύτερες περικοπές, έχουν σφαγιαστεί από όλες τις κυβερνήσεις. Γιατί συζητάμε λοιπόν σε αυτό το τραπέζι και δεν βάζουμε τις πολιτικές ευθύνες? Και κάτι άλλο, κύριε Ξενάκη, που θέλω να σας πω. Τι ρόλο έχει παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, που συζητάμε για θα πάμε σε ευρωεκλογές? Έχει παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση. Από το 1991 άρχισε το ξύλωμα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Άρχισαν οι περιορισμοί. Θυμάστε που λέγαμε για τις τέσσερες ελευθερίες του Μάστερ και το ΚΚΕ μάλιστα τότε είχε βγάλει με δικά του έξοδα τη συνθήκη του Μάστερ. Όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιωθήκαμε ότι η ένωση αυτή δεν είναι ένωση των εργαζομένων, δεν είναι ένωση του λαού, είναι ένωση των πολυεθνικών, των μεγάλων συμφερόντων με όλα τα αμαρτήματα τα οποία έχουμε δεχτεί, αμαρτήματα εντός εισαγωγικών βεβαίως, δηλαδή με όλες εκείνες τις καταστροφικές πολιτικές, με όλες εκείνες τις αποφάσεις που τις ψήφισαν όλα τα κόμματα που έρχονται τώρα όταν είναι ο ένας και ο άλλος στην αντιπολίτευση και αντιπαρατίθονται πάνω σε τι?
Λοιπόν. Σε ό,τι ψήφιζε ο ένας, έπαιρνε τη σκυτάλη ο άλλος και συνέχιζε λοιπόν. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Στην ίδια πολιτική. Εγώ νομίζω ότι μπροστά στις ευρωεκλογές, που είναι μια σπουδαία εκλογική μάχη και ο λαός καλείται να ψηφίσει, πρέπει να δοθεί μια απάντηση σε όλες αυτές τις πολιτικές που μέχρι σήμερα μας έχουν καταδικάσει στην πείνα, στην ανέχεια, που έχουν τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Να δοθεί μια απάντηση σε όλα εκείνα τα κόμματα που έχουν στηρίξει, συναποφάσισαν και συγκυβερνούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή με την πραγματική κυβέρνηση, που είναι η επενδυτική βαθμίδα, είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί που υπαγορεύουν δηλαδή και που συμφωνούν να υπαγορεύουν στη χειροτέρευση της θέσης μας. Το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια έδωσε μάχες ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιώθηκε, κύριε Ξενάκη. Λοιπόν, να στηριχθεί και να ενισχυθεί και να σταλεί ένα μήνυμα και στα κόμματα που κυβέρνησαν και στα κόμματα στην κυβέρνηση που έχουμε σήμερα που κυβερνούν, ένα μήνυμα αντίστασης ότι οι λαοί μπορούν σήμερα να αντισταθούν και να αντιπαλέψουν αυτές τις πολιτικές που γεννούν τον πόλεμο, την ακρίβεια, τη φτώχεια και όλα τα άλλα που ζούμε και βιώνουν και χειροτερεύουν τη θέση μας. Ενισχυμένο κουκουέ σημαίνει ότι δίνεται ένα μήνυμα από το λαό αντίστασης. Ψήφιση στα κόμματα, γιατί έχουμε ευρωεκλογές. Το ίδιο είναι για εσάς και τα τρία οποία... κόμματα. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, για εσάς είναι το ίδιο. Δεν ψάχνουμε εμείς για διαφορές, ούτε στα πρόσωπα, ούτε. Οι πολιτικές τους έχουν την ίδια στρατηγική. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Τώρα, ότι μπορεί να έχουν διαφορές, έχουν κάποιες διαφορές. Και τι έγινε με αυτές τις διαφορές. Ξέρετε, με πόσους έχω κάτσει εδώ σε αυτό το τραπέζι που ήταν στην αντιπολίτευση, έλεγαν τα αντίθετα και μόλις έρχονταν, πέραν τη σκυτάλη και συνεχίζαν τα ίδια. Τα έχει ζήσει και ο λαός αυτό. Σήμερα δεν είναι 1980, ούτε 1991 να μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φάμε τα χρυσά κουτάλια. Σήμερα αποκαλύφθηκε. Σήμερα είναι καθαρό για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που έχουν στηρίξει αυτή την Ένωση. Επομένως, ψήφο, μήνυμα μάλιστα. Καταδίκης με ενίσχυση του ΚΚΕ. Κατά 90% σε αυτό που ρωτήσατε προηγούμενα, οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Σύμφωνο Σταθερότητας, το πάνε φυσέκι που λέμε, κανονικά. Υπάρχουν και ορισμένες διαφοροποιήσεις, πολύ μικρές, που ουσιαστικά δεν έχουν και νόημα σε όλη αυτή την υπόθεση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μιλάνε πολλές φορές και επειδή αναφέρατε την Ιταλία το λέω ότι υπάρχει ακροδεξιός κίνδυνος κτλ. Μα βούτυρο στο ψωμί του συστήματος είναι εκεί η ακροδεξιά και την αξιοποιεί και άμα θέλετε έχουμε και το Μιχαλολιάκο τώρα. Βλέπετε δηλαδή ότι το αστικό κράτος και οι νόμοι του δεν προασπίζουν αυτό που λένε αστική καλά, δημοκρατία και, και φυσικά και μόνο ο λαός. Μαζί με τη Μελόνι κυβερνάνε οι άλλοι. Μαζί με τον Όρμπαν κυβερνάνε όλοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εγώ θα σας βάλω ένα ρητορικό ερώτημα. Εγώ το ζω από το 1981 όπως είπατε και το 1991. Ας μας πει κάποιος ποια θετική νομοθετική διάταξη για τα συμφέροντα του λαού, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μικρών επαγγελματιών, των αγροτών που υποφέρουν, ψηφίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους δίνει την δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Σήμερα βέβαια μπορεί να πούμε ότι ξέρεις να δούμε αν ζούμε, μα εμείς σήμερα οι συνταξιούχοι. Κύριε Κουμπόλη, να πω κάτι. Έχουν έρθει ένα... εκατομμύρια δισεκατομμυρίων επιδοτήσεων στην Ελλάδα από ναι, το 1981 και μετά. Δεν πήγαν για μας. Και τώρα, ας πούμε, εκεί που συζητάγανε το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Ξένα, καλά δεν, το βάζετε. Δεν ανέβηκε το επίπεδο. Συγγνώμη, δεν ανέβηκε το επίπεδο του λαού από το 80 και μετά. Δεν έζησε καλύτερα ο κόσμος. Δεν αυξήθηκε η καταναλωτική ικανότητα. Δεν απέκτησε ο κόσμος σπίτια, αυτοκίνητα. Μετά το 80, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή, είναι σαν να λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδωσε τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι έδωσε πολλά λεφτά. Εγώ πολλά ξέρω ότι υπάρχει η σχετική και η απόλυτη εξαθλίωση. Αυτό ξέρω. Δηλαδή κάθε... Μα η Ελλάδα του 80 ήταν ίδια την Ελλάδα του 2000. Να σας απαντήσω. Σας απαντάω. Συγγνώμη που παρεμβαίνω και εγώ έτσι. Κάθε περίοδο κρίνουμε το βιωτικό επίπεδο σε σύγκριση με κάτι άλλο. Ζει ο λαός και οι εργαζόμενοι σε σύγκριση με κάτι άλλο. Σήμερα λοιπόν. Ποιοι άλλοι λαοί έχουν σήμερα, πάει καλύτερα, λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Όταν εσείς διαπιστώνετε, όταν εσείς όλοι εδώ που συζητάμε, διαπιστώνετε και διαπιστώνουμε ότι δεν μπορεί να πάει να πάρει αρνή από την Βαρβάκιο αγορά μισό, που είναι καθρέφτη. Μισό, κύριε Κουμπούρη, μισό. Αυτό είναι να πω ένα όμως, χαρακτηριστικό. Να πω όμως, το ενέχω αυτοκίνητο και δεν μπορώ να βάλω ότι εδώ υπάρχουν ακόμα χώρες
που ζητάνε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπαίνουν. Κοιτάξτε, η Αλβανία δίπλα μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάει να μπει και δεν μπαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, είναι ισοπεδωτικό λίγο αυτό. Εγώ δεν λέω πως είναι όλα καλά, προφανώς. Δεν έχει λεφτόδεντρα, κύριε Ξενάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει χρήματα. Ούτε εσείς φαντάζομαι λεφτόδεντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνει χρήματα από τους λαούς, από τη φορολογία, το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν δίνονται για τις λαϊκές ανάγκες. Ας πούμε, δεν δίνονται για την πλημμυρικά, δεν δίνονται για τη σεισμικά, δεν γίνονται για την υγεία. Ελάτε που δίνονται και δεν τα παίρνουμε για την πλημμυρικά. Όχι, αλλά βέβαια, όχι βέβαια, δεν είναι έτσι. Και μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Πολύ ωραία. Μισό. Επειδή για να μην αδικήσουμε και τους υπόλοιπους. Για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ναι. Εγώ σας λέω, ας μας πει ένας μια θετική νομοθετική διάταξη που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που μας ευνόησε. Σας είπα, τις επιδοτήσεις, τις αγρότες. Σας απάντησα. Η ζωή μας χειροτερεύει, εσείς το διαπιστώνετε. Όχι, δεν χειροτερεύει. Όλοι μας το διαπιστώνουμε. Εγώ δεν είπα χειροτερεύει η ζωή μας. Πώς δεν χειροτερεύει. Η ζωή μας από το 80 και μετά έχει καλυτερέψει πάρα πολύ. Και περάσαμε και χρεοκοπία. Περάσαμε και χρεοκοπία. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Και δεν ξέρω. Όταν ο συνταξιούχος δεν μπορεί να πάει να πάρει αρνή η χρεοκοπία. Όταν έχει 300 ευρώ σύνταξη 360. Τέλος πάντων, πώς δηλαδή. Την πληρώσαμε εμείς τη χρεοκοπία. Είναι μια προκλητική απόφαση η απόφαση αυτή του δικαστηρίου και προσβολή στα θύματα των ναζιστών της Χρυσής Αυγής, των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Είναι ακόμα πιο προκλητική απόφαση όταν το δικαστήριο αναγνωρίζει, όπως λέει συγκεκριμένα, θετική διαγωγή. Σωστή. Όταν ο Μιχαλολιάκος και μέσα από τη φυλακή γράφει με τον πιο χυδαίο προκλητικό, φασιστικό τρόπο κτλ. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το αστικό κράτος και οι νόμοι του δεν μπορούν να προασπίσουν και να αντιμετωπίσουν το φασισμό κυριολεκτικά. Αφού πολλές φορές το εργατικό λαϊκό κίνημα, ας πούμε, και οι αγωνιστές του διώκονται και καταδιώκονται σε όλα αυτά. Στο ίδιο μήκος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει, το ζούμε κτλ. Και φυσικά τους κλείνουν το μάτι γιατί είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος οι φασίστες. Και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Βεβαίως εμείς πήραμε τη θέση και λέμε ότι ο εισαγγελέας πρέπει να κάνει, ας πούμε. Και θα το κάνει από ό,τι φαίνεται. Και θα το κάνει από ό,τι λένε πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, θα το κάνει. Ναι. Και σε καμία περίπτωση εμείς δεν επαναπαυόμαστε ούτε στους νόμους. Ούτε στις δικαστικές αποφάσεις. Το λαϊκό κίνημα με την οργάνωσή του πρέπει παντού να δώσει αυτό που χρειάζεται κατά δίκη της Χρυσής Αυγής παντού. Να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Είναι ζήτημα δηλαδή οργάνωσης και πάλι του ίδιου του λαού της αντιμετώπισης των φασιστικών μορφωμάτων. Κύριε Κουμπούρη, εσείς τι στόχο έχετε? Εμείς όσο πιο ψηλά γίνεται. Όλοι το ίδιο. Ναι, αυτό λέμε και εμείς, όσο πιο ψηλά γίνεται. Και έχουμε λόγο να το διεκδικούμε αυτό από τους εργαζόμενους, από το λαό, από τους συνταξιούχους, από τα λαϊκά στρώματα, γιατί το ΚΚΕ είναι η δύναμη εκείνη που όλα αυτά τα χρόνια αποκάλυψε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στάθηκε δίπλα στον εργαζόμενο λαό, προάσπισε τα συμφέροντά του, οι ευρωβουλευτές το έδωσαν μάχη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυεθνικών, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που καταπατεί και καταργεί τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού, των συνταξιούχων, των μικρών επαγγελματιών, των αγροτών. Η ψήφος που θα πάει στο ΚΚΕ θα είναι μια δυναμική ψήφο αντίθεσης και αντίστασης απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα. Θα δυναμώσει η φωνή του λαού, θα δυναμώσει η φωνή των λαών της Ευρώπης που πρέπει να απαλλαγούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο Ευρώπη, άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο μηχανισμός του μεγάλου κεφαλαίου, και θα αποτελέσει μια δύναμη η οποία θα είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού και των εργαζομένων. Μάλιστα. Δηλαδή το να ψηφίσει κάποιος τα κόμματα αυτά που συμφωνούν και είναι στην ευθεία γραμμή, τι θα αλλάξει? Θα συνοχίζουν οι ίδιες πολιτικές, οι πολιτικές που γνωρίσαμε, πολιτικές που έχουν τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωράει ακόμα παραπέρα. Στους πολέμους, στην ενίσχυση, αυτά που ζήσαμε στην Ουκρανία, στα πολεμικά της σχέδια.